Ανοίγει και πάλι το θέμα τη δημιουργία εφετείου στο Ηράκλειο. Μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσοτάκης, ο υφυπουργό δικαιοσύνη Απόστολο Κατσιφάρα απάντησε πω θα αποσταλεί στον Άριο Πάγο το ερώτημα του Υπουργείου για την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την ίδρυση εφετείου Ανατολική Κρήτη. Μέχρι και αύριο, αναμένεται να αποσταλεί στον Άριο Πάγο το ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την ίδρυση του εφετείου Ανατολική Κρήτη. Αυτό δήλωσε χθε ο Υφυπουργό Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Απόστολο Κατσιφάρα, απαντώντα σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Μιχάλη Κριτσοτάκη. Εφόσον συμβεί αυτό, τότε το χρονικό περιθώριο είναι επαρκέ για να υπάρξει νέα γνωμοδότηση του Αριού Πάγου μέχρι το τέλο Ιουνίου. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να παραταθεί η αναμονή μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκινούν οι εργασίε του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά τι καλοκαιρινές διακοπέ. Όταν εκδοθεί η νέα γνωμοδότηση που θα αφορά και στα τέσσερα υποείδρυση εφετία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη θα αποστείλει εκ νέου τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων στο Συμβούλιο τη Επικρατεία για να κρίνει την νομιμότητά του με βάση πια τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Δημήτρη Ποντικάκη, μετά την εξέλιξη αυτή, άσκησε σκληρή κριτική στον κύριο Κριτσοτάκη που παρακάμπτει με την κίνησή του του δικηγόρου των Χανίων. Νομίζω ότι ο κύριο Κρυτσοτάκη θα πρέπει να έχει αντιληφθεί ότι η όροι που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την αιτιολογημένη απόφασή του για την ίδρυση νέων εφετείων δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για κανένα από τα εφετεία. Και καλά θα κάνει ο κ. να αντιληφθεί επιτέλους ότι είναι βουλευτής όλη της Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Βγήκε και με ψήφους χανιωτών Υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ και δεν βγήκε μόνο με ψήφου του Ηράκλειου. Εν τω μεταξύ, ο κύριο Κατσιφάρα εμφανίστηκε θετικό για την ίδρυση των τεσσάρων εφετείων. Ειδικά γι' αυτό τη Ανατολική Κρήτη είπε ότι η ίδρυσή του αποτελεί χρόνια και κοινή διεκδικήση φορέων και πολιτών τουλάχιστον δύο νομών του νησιού. Ο κύριο Παντικάκης από την πλευρά του σημείωσε ότι το ζητούμενο είναι η σωστή και γρήγορη απονομή τη δικαιοσύνη και όχι η ίδρυση νέου εφετείου στο Ηράκλειο. Τα λειτουργούντα σήμερα εφετεία έχουν τεράστια προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν ο Υπουργό να καταλάβει επιτέλου ότι πρώτα θα πρέπει να φτιάξει τα εφετεία να λειτουργούν σωστά και μετά να τα διαλύει, διότι περί διάλυση πρόκειται. Δεν εξυπηρετεί κανένα ίδρυση εφετείου στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει θέμα αποφάσεων και χιλιόμετρων και αποστάσεων. Ε, αυτό που ενδιαφέρει εμά, σαν δικηγόρου, αλλά και όλο τον κριτικό λαό και όλου του Έλληνε, είναι να πηγαίνει στα δικαστήρια και να απονέμεται. Γρήγορη και σωστή η δικαιοσύνη, μια δίκαια η δίκη. Τέλο, να θυμίσουμε ότι οι δικηγόροι απέχουν από τα καθηκοντά του μέχρι τι 5 του μήνα, καθώ διαμαρτύρονται για τα οικονομικά μέτρα τη κυβέρνηση που πλήττουν τον κλάδο του. Οι δικηγόροι στην Ελλάδα έχουν μία ιδιαιτερότητα. Εμεί θέλουμε να μείνουμε με αυτή, να θεωρούμε θα άμεση τη δημόσια λειτουργή, ότι συνδράμουμε στην απονομή τη δικαιοσύνη και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε έμποροι. Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, αλλά δεν σημαίνει αν υπάρχουν 2, 3, 5 ότι αυτό θα πρέπει να στοχοποιηθεί ο κλάδο και να λέμε για του δικηγόρου ότι είναι φοροφυγάδε, όταν χιλιάδε δεν έχουν ούτε μία παράσταση. Αυτό το θέμα του υπερπληθωρισμού δυστυχώ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ε, οι δικηγόροι αυτοί οι οποίοι δεν εργάζονται διότι δεν έχουν πελατεία δεν ζητήσαν και ποτέ από το δημόσιο έστω και ένα ευρώ επιχορήγηση. Ούτε έχουν κανένα ταμείο ανεργία για να εγγραφούν. Ε, με τα μέτρα λοιπόν που πάει να πάρει η κυβέρνηση κατ' εντολή τη Τρόικα, θα καταργηθούν οι διανεμητικοί λογαριασμοί και εκεί που και αυτοί οι δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα εισοδήματα έπαιρναν ένα ε, μέρισμα αξιοπρεπές που κάπως τους βοηθούσε θα καταρριφθεί και αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει.